στην εκπομπή. Καλώς ήρθατε και στο Υπουργείο. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Πριν πάω στο νομοσχέδιο που προκαλεί συγκρούσεις και την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, να δούμε λίγο τη μεγάλη κλίμακα των πολιτικών γεγονότων. Η χώρα μετά από 3 χρόνια νέων δοκιμασιών, γιατί είχαν προηγηθεί και άλλες, μνημονιακών δοκιμασιών, είμαστε 7 στα 8 χρόνια στο Γολγοθά των μνημονίων, βγήκε για δεύτερη φορά στις αγορές. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας, ανεξάρτητα με το ότι ψηφίζει κάθε Ελληνίδα, που αγαπούμε όλη τη χώρα, δεν μπορεί παρά να χαιρετήσει το γεγονός αυτό. Αν σκύψουμε όμως τα νούμερα, θα δούμε ότι ναι μεν βελτιώθηκε το θέμα του επιτοκίου, περίπου κατά 0,375 έναντι του επιτοκίου του 2014. Αλλά αυτό συνέβη σε μια περίοδο όπου το χρήμα είναι φθηνότερο. Εξού και η αμηχανία του κυρίου Τσακαλώτου όταν βγήκε από του Μαξίμου και έκανε τις δηλώσεις. Λοιπόν, δικαιολογούνται οι πανηγυρισμοί που σημειώνονται από ορισμένες πλευρές και οι δηλώσεις άλλων κυβερνητικών αρμοδίων. Και δεν μιλάω για τον κύριο Τσακαλώτο που ήταν συγκρατημένο. Τι λέτε εσείς πολιτικά? Να σας πω, είμαστε όλοι συγκρατημένοι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Δηλαδή, ένα γεγονός ότι η Ελλάδα και στο επίπεδο της ομαλής χρηματοδότησης κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, η έξοδος από την κρίση δεν είναι μια διαδικασία η οποία έχει τα τεράστια μεγάλα ορόσημα, όπου με όρους τομείς βγαίνεις από μια κατάσταση και μεταφέρεσαι σε μια άλλη. Η έξοδος από την κρίση είναι μια διαδικασία διαρκής, μια διαδικασία που έχει και πισωγυρίσματα καμιά φορά και στιγμές όπου στέκεσαι, κοντοστέκεσαι και προσπαθείς να κάνεις το επόμενο βήμα. Αλλά εάν κάποιος είναι ένας παρατηρητής ο οποίος είναι στοιχειωδός αντικειμενικός, δεν μπορεί παρά να σημειώσει ότι τα θετικά σημεία για την οικονομία πληθαίνουν. Είτε αυτό έχει να κάνει με την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, την αύξηση της κατανάλωσης, την καλή πορεία του τουρισμού, την αύξηση των εξαγωγών, την αύξηση των επενδύσεων, την άνοδο του ΑΕΠ και βεβαίως και κυρίως, διότι αναφέρατε κι εσείς την προηγούμενη έξοδο στις αγορές, η οποία έγινε επί κυβερνήσεως Σαμαρά, την αύξηση της απασχόλησης. Διότι για μας. Βλέπω ένα νέο αξεστόρι, ένα νέο αφήγημα. Όχι, δεν θα ακούσετε τέτοιο και πράγμα. Θα επιχειρήσω να το θέσω στη δοκιμασία της συζήτησης. Να το θέσετε, διότι προσέξτε να δείτε. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές λογικές. Και η δική μας κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει. Όχι, εμείς δεν βλέπουμε τον κόσμο ανάποδα. Δηλαδή, τι σημαίνει να βλέπεις τον κόσμο ανάποδα? Σημαίνει να υποτάσεις όλους τους στόχους της οικονομικής πολιτικής για να κάνεις μία έξοδο στις αγορές, η οποία μετά από λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί και κενό γράμμα. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά. Εμείς δεν κάναμε αυτό. Δεν αποδείχθηκε. Δεν τους αφήσατε. Όχι. Τους ρίξατε. Αυτό απεδείχθη. Αυτό απεδείχθη. Τους περιμένατε στη γωνία με υπομόχλιο την αδυναμία εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας και στον Αντρέψα. Εάν είχε η κυβέρνηση Σαμαρά καταφέρει να πείσει έστω και ένα κόμμα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να την στηρίξει, θα είχε μαζέψει τους 180. Δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημά της λοιπόν δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και διαφορετικό αφήγημα. Διαφορετικό αφήγημα. Οπωσδήποτε. Και αυτό κάνει την κουβέντα μας πιο ενδιαφέρουσα. Γιατί ίσως και οι δύο ξέρουμε πολλά από τα ενδότερα. Θα τα πούμε μια άλλη ευκαιρία. Ο ιστορικός χρόνος. Επιτρέψτε μου όμως να επιμείνω σε αυτό. Δηλαδή, το success story το προηγούμενο ήταν απογυμνωμένο από τα στοιχεία της πορείας της πραγματικής οικονομίας. Αυτό είναι, εκεί βρίσκεται η θεμελιώδης διαφορά. Να σας δώσω όμως νούμερα, γιατί τα νούμερα λένε το αντίθετο. Η έξοδος στις αγορές, επιτρέψτε μου μια στιγμή, η προηγούμενη έγινε με την ανεργία στο 27,2 και τώρα έχουμε ανεργία 21,6. Η απασχόληση έχει ανέβει κατά 300 με 350.000 θέσεις εργασίας, έχουν ανέβει εξαγωγές, έχουν ανέβει επενδύσεις και συνολικά το κλίμα στην οικονομία αλλάζει. Άρα, εμείς τι θέλαμε? Θέλαμε μία λύση για τη χρηματοδότηση του χρέους και της οικονομίας που να μην υπονομεύει τις αναπτυξιακές προοπτικές. Πράγμα που δεν ήταν έτσι. Να το έτσι. Δούμε λοιπόν αυτό. Ναι. Επιτόκια. Σαφώς χαμηλότερο κατά τη. 0,375%. Αυτό ξέρετε δεν έχει και πολύ σημασία. Αλλά για τον κόσμο. Προσέξτε. Ναι. Τι έχει σημασία για τον κόσμο? Να δούμε το αληθινό οικονομικό περιβάλλον τότε σε επίπεδο δανεισμού και το αληθινό οικονομικό περιβάλλον σήμερα. Αν δείτε τα νούμερα, τι λένε? Λένε ότι το χρήμα είναι πολύ φθηνότερο τώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Η Πορτογαλία δανείζεται περίπου με επιτόκια κάτω από 1,4%. Χώρες που δεν είναι στην Ευρωζώνη, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, δανείζονται 2,8-2,7%. Η Ιταλία και η Μάλτα κάτω από 1%. Συμφωνία, δηλαδή, ναι, αν είχατε αφήσει Ελλάδα, την κατάσταση όπως ήταν τότε, πω, αν σήμερα την η χώρα κατάσταση, θα δανειζόταν κάτω από 1,2%. Και τώρα δανείστηκε είναι με 4,5%. Είναι προφανές ότι δεν ισχύει αυτό, διότι ο καθοριστικός παράγοντας, στην τιμολόγηση των. Είχαμε φθηνότερο χρήμα. Επιτρέψτε μου, κύριε Παναγιώτο. Τα νούμερα αυτό λένε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ο καθοριστικός παράγοντας στην τιμολόγηση των ομολόγων μας ήταν το λεγόμενο ρίσκο χώρα. Στο country risk. Δηλαδή, ο καθοριστικός παράγοντας για την απόφαση των επενδυτικών κεφαλαίων αν έρθουν να τοποθετηθούν στα ομόλογά μας ήταν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και το 2014, παρόλο που κάποιοι θέλανε να χτίσουν το λεγόμενο success story, δεν ήταν αυτές που θα επιθυμούσαν, διότι η οικονομία βρέθηκε λίγους μήνες μετά με υψηλότερο επιτόκιο. Άρα, λέτε, πατάμε καλύτερα τώρα, λέτε. Είναι προφανέστατο ότι πατάμε καλύτερα τώρα, ότι τα στοιχεία της πραγματικής οικονομίας έρχονται και συμποσούνται σε ένα παζλ το οποίο αρχίζει και γίνεται συμπαγές, με τα δημοσιονομικά μας τακτοποιημένα, με την έξοδο στις αγορές να χαιρετίζεται και να αναγνωρίζεται από όλους τους παράγοντες και κυρίως με την πραγματική οικονομία να ξαναπέρνει μπροστά. Θα μου λύσετε μια απορία. Παρακαλώ. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια χώρα του κόσμου σημειώθηκαν πολύ υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σαν αυτούς που θέλει η Ελλάδα για να ξεκολλήσει? Διότι το 0,5% και το 1% και το 1,5% καλό είναι, γιατί αποτελεί μια εκκίνηση, μια επανεκκίνηση. Αλλά η χώρα για να ξεκολλήσει και να πάει καλά θέλει 3-3,5%. Σε ποια χώρα, ίσως και 4. Σε ποια χώρα λοιπόν σημειώθηκε τέτοια ανάπτυξη, τέτοια εκτείναξη της αναπτυξιακής διαδικασίας με τόσο υπερβολικούς φόρους και τόσο υπερβολικές εισφορές? Δεν θα την αποφύγω την. Επειδή είστε άνθρωπος που έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Δεν θα την αποφύγω. Φοβάμαι σε καμία. Την ουσία της ερώτησης βεβαίως, και εδώ πέρα πραγματικά πρέπει να γίνει μια προσπάθεια ούτως ώστε η σταδιακή απαγκίστρωση από το πλαίσιο της αυστηρής επιτροπίας, το πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής λύσης στο χρέος και η ανάταξη της οικονομίας να πάρει χαρακτηριστικά τέτοια που θα ελαφρύνουν και τα στρώματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί, που είναι τα μεσαία στρώματα κυρίως. Διότι για τα χαμηλότερα εισοδήματα έχουμε βάλει σε προτεραιότητα και είχαμε και την απόλυτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται κοντά στο μηδέν του εισοδήματος. Δεν θα το έλεγα αυτό. Όχι, όχι. Θα αφού μειώνεστε το αφορολόγητο, θα μου επιτρέψετε και να αυτός που παίρνει 500 ευρώ το μήνα θα μου επιτρέψετε, θα πληρώσει φόρους που δεν πρόλαβε. Ναι, αλλά επιτρέψτε δεν πλήρωνε μέχρι πρότινος. Ναι, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και βεβαίως ένα πλέγμα επιδομάτων, τα οποία αποτελούν τους πρώτους θεμέλιους λίθους ενός νέου κοινωνικού κράτους. Μήπως είναι παρηγοριά στον άρρωστο? Όχι, δεν είναι. Και έχουμε παρηγοριά στον άρρωστο της ελληνικής κοινωνίας. Παρηγοριά στον άρρωστο, να σας πω τι είναι. Προλεταριοποίηση των μεσαίων στρωμάτων που αποτελούσαν τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας. Είναι να μοιράζεις. Καταστρέφουμε αυτούς που δημιούργησαν την Ελλάδα. Όχι, όχι. Τον οικοκύρη, το μικρομεσαίο. Παρηγοριά στον άρρωστο είναι να μοιράζεις πλεόνασμα υποτιθέμενο από την επόμενη χρονιά και να το κάνεις αυτό, να το φέρνεις στην προηγούμενη. Θα έρθω και στα πλεόνασμα. Ναι, ελάτε και σε αυτό για να το συζητήσουμε. Αλλά παρηγοριά στον άρρωστο. Γιατί συμφωνήσατε πλεόνασματα που είναι απίστευτο πώς θα μπορέσει η Ελλάδα να τα πραγματοποιήσει. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει πολύ μεγαλύτερα. Με ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι, αλλά πού ήταν αυτή η ψηλή ρυθμή ανάπτυξης? Εάν τους αφήνατε ίσως. Όχι, αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας. Μα απλώς εκεί πήγαινε, είχε πάρει μπροστά η οικονομία. Όχι, πήγαινε. Όχι, η οικονομία απλώς ξεκόλλησε επειδή σταμάτησε η προηγούμενη κυβέρνηση να εφαρμόζει τη συμφωνημένη με τους εταιρείες. Και να σας δώσω κάτι για το δανεισμό. Να μου δώσετε, ναι. Σήμερα το χρήμα έχει φτηνίνει πολύ. Μάλιστα. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέτρο σύγκρισης της τότε περίοδου με τη σημερινή την απόδοση του πενταετούς γερμανικού ομολόγου. Για να δούμε τα spreads. Σήμερα λοιπόν έχουμε μείον 10. Κύριε Παναγιώτο, τότε είχαμε 0,349. Τα νούμερα τι λένε? Λοιπόν, τα νούμερα λοιπόν που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Έχουμε σήμερα όμως φτηνό χρήμα. Λέω. Και σε μια εποχή φτηνού χρήματος, εμείς πάμε στο 4,6 και διαβολογούμε. Λέω ότι το κριτήριο για την Ελλάδα ήταν το λεγόμενο ρίσκο χώρας. Country risk. Η Ελλάδα ήταν μια ειδική περίπτωση, η οποία ήταν έξω από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, είναι σε πρόγραμμα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Συνεπώς, γιατί μείναμε έξω από την ποσοτική χαλάρωση? Μήπως γιατί χάσαμε 3 χρόνια? Όχι, όχι. Φορέσαμε ένα καπέλο στον ελληνικό λαό 15 δις. Καλά. Από τον κύριο Βαρουφάκη.
και από τους πειραματισμούς. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός. Ενός ειδικού αριστερισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ελληνικός λαός. Αυτά πληρώνουμε σήμερα, κύριε Υπουργέ. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε ζήσει στο εξωτερικό. Έχετε εικόνα. Να απαντήσω. Βεβαίως. Το κάνουμε κοινοβούλιο εδώ πέρα, κύριε Παναγιώτο. Κάνουμε. Ζωντανές συζητήσεις. Crossfire. Βεβαίως, βεβαίως. Νομίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός έχει βγάλει με ιστορικούς όρους πλέον τα συμπεράσματά του. Και αν έγιναν λάθη στην πρώτη διαπραγμάτευση, αυτά ήταν δευτερεύουσα σημασία. Δεν ήταν κεντρικά. Κεντρικά, ναι. Επειδή τα αναφερθήκατε λοιπόν, να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Ότι χωρίς τη διαπραγμάτευση της πρώτης περίοδου, χωρίς το δημοψήφισμα το οποίο έβαλε ένα φρένο στις αλλοπρόσαλες απαιτήσεις και άφησε ζητήματα ανοιχτά για διαπραγμάτευση, των οποίων τους καρπούς μπορούμε τώρα να ντρέψουμε. Ναι, βεβαίως. Έφερε τα κάρτα. Είναι θείο δώρο για την οικονομία. Ακούστε με λοιπόν τώρα. Κατέστρεψαν την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ακούστε με λίγο όμως τώρα για τα capital controls. Όταν ζητήσαμε εμείς ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, για λίγες μέρες ούτως ώστε ο ελληνικός λαός να μην πάει στην κάλπη με τον εκβιασμό της πιστωτικής ασφυξίας, τότε η τότε αντιπολίτευση και τώρα αντιπολίτευση και για πολλά χρόνια αντιπολίτευση δεν βρήκε ούτε μία κουβέντα να πει. Και δεν έχει απαντήσει ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας εάν καλώς απερίφθη ή όχι αυτό το αίτημα. Σε κάθε κύριε περίπτωση Υπουργέ, όμως... το πρόβλημα υπήρξε στους πρώτους μήνες της περιπλάνησης του ΣΥΡΙΖΑ με πηξίδα τον τότε Υπουργό Οικονομικών, κύριο Βαρουφάκη, τον οποίο χαρακτήριζε asset σημαντικό για την κυβέρνηση. Έχουμε εντελώς διαφορετική ανάγνωση. Ο κύριος Τσίπρας, η περιπλάνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέδια περίεργα, τα οποία διέπονται από έναν αριστερισμό παιδικής φύσεως. Οι παιδικές αρρώστιες του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πληρώνουμε απολύτως, τώρα. Τι πληρώνουμε τώρα, μπαίνουμε στην ανάκαμψη. 15 δις λιτότητα. Σε τρία χρόνια. Είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση 40 και μου λέτε για τα 15. Ποια 40? Μα, τώρα. Τι πια 40. Τα 40 προεκτείνουμε που θα το email Χαρδουβελή. Κατά φαντασία δηλαδή. Το email Χαρδουβελή δεν ήταν κάτω από ένα δίσυχη. Το email Χαρδουβελή δεν ήταν συμφωνία. Ήταν μια γονιπετής παράκληση της τότε κυβέρνησης. Ήταν βάση συζήτηση όμως. Για να ξεκινήσει συζήτηση, η οποία δεν ξεκίνησε και για την οποία θα σας πω τι παραδέχτηκε ο κύριος Χαρδούβελης και θα παρακαλέσω να είναι προσεκτική η πολιτική μας αντίπαλη όταν τον αναφέρουν, διότι το κρίσιμο για τον κύριο Χαρδούβελη δεν είναι το email του πλέον, είναι η ιστορική του δήλωση ότι το προηγούμενο πρόγραμμα δεν έβγαινε. Και αυτή η δήλωση έρχεται... Η χώρα έβγαινε από τα μνημόνια, πήγαινε σε γραμμή προληπτικής πίστοσης, από κανένα μνημόνιο, είχε μπει από την ύφεση στην ανάπτυξη, είχε ανακτήσει την αξιοπιστία της. Πουθενά δεν συνέβαινε αυτό. Θέλετε τη δική μου εκτίμηση? Αν δεν κάνατε τότε εκλογές χρησιμοποιώντας ως μοχλό πολιτικής ανατροπής την αδυναμία την οποία δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογής νέου Προέδρου Δημοκρατίας, η χώρα θα είχε βγει από τα μνημόνια, θα είχε μπει σε γραμμή προληπτικής πίστοσης και ίσως ο ελληνικός λαός να έχει ψηφίσει πάλι ΣΥΡΙΖΑ γιατί είχε κουραστεί. Νομίζω αλλά θα είχε σωθεί η χώρα, κύριε Υπουργέ. Η χώρα σώνεται. Ενώ τώρα βρισκόμαστε πάλι πίσω από εκεί που ήμασταν το 2014. Η χώρα σώνεται ακριβώς επειδή μπαίνουν προτεραιότητες προοδευτικής αριστερής πολιτικής και διαμορφώνονται όροι και κοινωνικής και οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας. Από τώρα κάτι σκληρό. Να ολοκληρώσω πρώτα και είμαι έτοιμος και για οτιδήποτε σκληρό. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός μετά την κρίση που θα ολοκληρώσει την τετραετία. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει και η πολιτική μας αντίπαλη δηλαδή να εξηγήσουν. Δηλαδή εκλογές τώρα, γιατί με πάτε εκεί που έχει ενδιαφέρον ειδησιογραφικό. Εκλογές πότε θα περιμένουμε? Το Σεπτέμβριο του 19. Ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα. Να κάνουμε πρώτα αυτοδιοικητικές, να κάνουμε ευρωεκλογές και το Σεπτέμβριο. Οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 19. Δηλαδή θα πάτε εσείς από 1η-1η, Γενάρη του 19. Και θα εφαρμόσετε περικοπές στο εισόδημα των φτωχών Ελλήνων με τη μείωση στο αφορολόγητο και περικοπές στις συντάξεις. Θα πάμε η αριστερή κυβέρνηση θα πάρει να το εφαρμόσει αυτά που ψήφισε. Η δεξιά κυβέρνηση θα εφάρμοζε αυτά τα μέτρα σκέτα. Τα οποία, για τα οποία έχει βγει με σημαίες στους δρόμους και μαζί τα γενέθλια. Ψήφισε ο λαός στην αριστερά γι' αυτό. Θα συμφωνήσουμε σε κάτι όμως, θα ολοκληρώνω και μετά θα επανέρχεστε. Σωστό, σωστό. Έτσι, είμαι έτοιμος για τις πιο σκληρές ερωτήσεις. Σωστό. Η αριστερή κυβέρνηση όμως τι έκανε, έδωσε τη μάχη για τα αντίμετρα. Και θέλω να πω κάτι και να το υπογραμμίσω. Δεν την έδωσε τη μάχη για τα αντίμετρα στις κλειστές πόρτες της διαπραγμάτευσης της Τρόικανης. Την έδωσε στην ανοιχτή πολιτική συζήτηση και διαπραγμάτευση. Είτε στις επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου που ασχολιόντουσαν με το... Τι εννοείται? Να πετύχουμε τα ψηλά πλεονάσματα. Μα, μόνο αυτή είναι η προϋπόθεση. Τώρα όμως ξέρετε... Αλλά είναι σιδερένια προϋπόθεση. Τώρα με παρενοχλείτε πολύ και θα απαντήσω σκληρά κι εγώ. Συρματόπλεγμα, κάγκελο, σιδερένιο είναι, ατσάλινο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, λέω τώρα τα περί πλεονασμάτων και αν θα πετύχουμε το στόχο. Από τότε που συμφωνήσαμε στην πρώτη αξιολόγηση αυτό το πακέτο μας λέγανε αύριο ενεργοποιείται ο κόφτης. Και φτάσαμε να έχουμε πλεόνασμα
8 φορές παραπάνω το συμφωνημένο. Με τον υδρότα και το αίμα του Νικολάου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα μου λέγατε αν καθόσασταν. Θα τον πεθάνουμε, τι θα τον κάνουμε. Εάν καθόσασταν σε αυτή την καρέκλα και η κυβέρνησή μας δεν είχε πετύχει το στόχο, δεν θα μου λέγατε, κύριε Παπά, από ότι είχατε σκοτώσει και φύγετε. Ευχαριστώ. Το έλεγα. Άρα λοιπόν, επειδή τώρα. Αλλά του στύψαμε μια φορά, του στύψαμε δύο φορές. Τους πεθάναμε τους Έλληνες. Επειδή και τους στόχους, δεν λοιπόν, έχουν άλλο να δώσουν. Επειδή και τους στόχους αυτούς τους πετύχαμε και αποδείξαμε και τι. Ότι όχι μόνο ο κόφτης δεν ενεργοποιήθηκε, αλλά ενεργοποιήθηκε και ο δότης. Και τι έκανε η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη την περίπτωση, κύριε Παναγιωτόπουλε, ενδεχομένως με άλλη ηγεσία να έχει κάνει άλλες επιλογές, οι οποίες προϋποθέτουν και πολιτική γενναιότητα, η οποία πολύ φοβάμαι δεν υπάρχει. Καταψήφισε την εφάπαξ 13η σύνταξη στους συνταξιούχους και ναι, δήλωσε γιατί... παρόν στην αναβολή αύξηση του ΦΠΑ. Γιατί τη θεώρησε πολιτικό εμπερμό. Α, μάλιστα. Να σας πω κάτι, από κάτι σκληρό τώρα, να μου το απαντήσετε. Τόση ώρα λέτε μαλακά. Όχι, τα λέω, θα το πω σκληρότερα τώρα. Πείτε το, ναι. Και χαίρομαι να έχουμε αυτή την ανοιχτή και ελεύθερη συζήτηση. Νομίζω θα το χαρούν και αυτοί που μας βλέπουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εδώ έχουμε μια παραφύση πολιτική κατάσταση. Έχουμε μια κυβέρνηση που προέρχεται από έναν παραδοσιακό χώρο της ελληνικής αριστεράς, αν θέλετε να προσθέσω της ελληνικής ανανεωτικής αριστεράς, αυτός είναι ο βασικός πυρήνας, και μετέπειτα μετεξελίχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, διευρύνοντας το ακροατήριό του, εκλογικό και πολιτικό, η οποία εφαρμόζει μια πολιτική που θα λέγανε κάποιοι παλιοί σας σύντροφοι, το λέω ο κύριος Λαφαζάνης, ο κύριος Στρατούλης και οι άλλοι, ακραία νεοφιλελεύθεροι, μέσα από την εφαρμογή νέων μνημονίων που συνομολόγησε, υπέγραψε και ψήφισε στη Βουλή και εφαρμόζει, και στην πράξη προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια παραμυθία, κάποια παρηγορία στον ελληνικό λαό, βάζοντας κερασάκι σαν τη γη στην τούρτα, για να πει ότι είμαστε και λίγο αριστεροί. Δηλαδή χαϊδεύουμε και λίγο τα εξάρχεια, άσουνα και ένα κανατρόλι, δίνουμε και κανένα επίδομα, μιλάμε για 13η σύνταξη, ενώ από την άλλη τσέπη τους έχουμε πάρει ένα σωρό λεφτά, τους δίνουμε και ένα χτύπημα στον νόμο για να πούμε ότι είμαστε και λίγο αριστεροί, ενώ την ίδια στιγμή εφαρμόζουμε μια ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική. Να σας πω ποιους βολεύει. Αυτό δεν είναι μια μετάλλαξη πολιτική. Να σας πω μια τερατογένεση πολιτική. Καλά, τερατογένεση δεν είναι. Με πολιτικού όρου. Ναι, με πολιτικού όρου. Αλλά παραφύση είναι να νομίζουν κάποιοι ότι η αριστερά θα ήταν διαρκώς στη γωνία, απλώς να ελεηνολογεί τα κακά του συστήματος και να αποζητά το ρόλο δηλαδή, του παρηγορητή του λαού ο οποίος υποφέρει. Να πουλήσει την ψυχή της στο Βερολίνο για να είναι κυβέρνηση. Η αριστερά δεν πούλησε την ψυχή της στο Βερολίνο και γι' αυτό η διαπραγμάτευση είναι σκληρή και διαρκής. Η αριστερά έκανε ένα συμβασμό. Και τι απέδωσε, κύριε. Να σας πω τι απέδωσε. Απέδωσε 300.000 θέσεις εργασίας, 500.000 συμπολίτες μας είναι στο κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, άλλοι τόσοι έχουν εξυπηρετηθεί από την ρύθμιση για την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και χωρίς να έχεις ασφάλιση. Ναι, έχουν πιεστεί. Μην επανέρχεστε. Το παραδέχτηκα στην πρώτη ελεύθεροι έτσι. Επαγγελματίες, είπα ότι τα μεσαία στρώματα πιέζονται. Λέω όμως ότι τα αντίμετρα που φέραμε. Ότι στα σκέφτεστε αντίμετρα, να κάνετε κάτι. Να σας πω τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής καταρχήν. Τι πέρα, θα κάνετε. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν έχουμε πάρει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες εμπίπτανε στον τίτλο του προγράμματός μας που έλεγε «Σταματάμε την καταστροφή». Και το «Σταματάμε την καταστροφή» είχε να κάνει και με την ρύθμιση των δόσεων και την αποποινικοποίηση των οφειλών προς το δημόσιο και τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα κάτω από 30.000, τα οποία φτιάχνουν ένα πλαίσιο το οποίο, και εδώ θα τη δεχτώ την κριτική, ότι αυτά τα μέτρα είναι αμυντικά. Δεν είναι μέτρα τα οποία. Δεν σώζουν την κατάσταση. Όχι, σώζουν από δραματική. Το να μην πηγαίνει ο κόσμος στις φυλακές. Διότι πριν από αυτή τη ρύθμιση, με συγχωρείτε, ήταν γεμάτα τα δικαστήρια από περιπτώσεις τέτοιες. Οφειλών, οι οποίες τώρα έχουν αποποινικοποιηθεί. Και με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος. Το μηχανισμό που ξεκινάει τώρα. Ο οποίος θα ξεκινήσει τώρα, νομίζω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πάντως, θα μπορέσουν να. Με κυβέρνηση αριστεράς έχουμε κατασχέσεις πρώτης κατοικίας. Όχι, μισό λεπτό. Δύο τρίτα της κατοικίας. Μισό λεπτό. Δεν θα τα αφήσω να πέσει κάτω αυτό. Τώρα λέμε κανένα σπίτι δεν σε χέρια ιδιοκτήτη. Τα παίρνουμε όλα. Δεν θα τα αφήσω να πέσει κάτω. Έχουμε προστασία των δύο τρίτων. Έχουμε αφελημισμό του τραπεζικού συστήματος. Με την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Αφήστε με να το πω αυτό όμω τώρα να μην. Διότι για την πρώτη κατοικία παραλάβαμε μηδενική προστασία και δύο τρίτα της πρώτης κατοικίας αυτή τη στιγμή προστατεύονται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δηλαδή, εάν είναι 300 τετραγωνικά. Όχι, δεν μιλάμε για τέτοια. Εάν δεν εμπίπτουν στα εισοδηματικά. Να σας φέρω το πινάκι εγώ. Να μου φέρετε και τις περιπτώσεις, διότι είναι προφανές ότι οι κατασχέσεις που γίνονται δεν εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Άλλη
εικόνα, τα οποία. Εντάξει. Πώς και τώρα με τα ηλεκτρονικά, με ένα κλικ. Δεν, δεν μπορεί να παραβιάζεται ο νόμος. Και ο νόμος λέει ότι από τη μηδενική προστασία πήγαμε σε μια πάρα πολύ διευρυμένη προστασία της πρώτης κατοικίας, κυρίως για τα χαμηλά εισοδήματα. Όχι. Δεν το δείχνει ένας επικοινωνιακός όριμαγδός. Ότι αναγκαστήκατε, ναι. Όχι. Αλλά δεν το δείχνει. Θα σας πω ότι υπάρχει ένας επικοινωνιακός οριμαγδός, ο οποίος κρύβει κάτω από το χαλί κάθε προσπάθεια που γίνεται, διότι κάποιοι δεν έχουν συνηθίσει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει να βάλει τάξη σε όλα τα επίπεδα. Και στο Μηδιακό. Εδώ που τα λέμε. Πάμε στο Μηδιακό. Αλλά πριν πάμε στο Μηδιακό, Βαρουφακιάδας, το ανάγνωσμα. Βλέπω δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών που προσπαθούν να παρουσιάσουν τον κύριο Βαρουφάκη σαν ένα γραφικό τύπο, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να πουλήσει τα καινούργια του βιβλία. Adults in the room κτλ. Ο Βαρουφάκης όμως υπήρξε το κεντρικό πρόσωπο των επιλογών του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την κρίσιμη περίοδο. Τότε που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ακόνιζε πολιτικά τα μαχαίρια της, ισχυριζόμενη ότι διαπραγματεύεται με τους Ευρωπαίους. Υπάρχει λοιπόν, ξέρετε, εδώ ένα ερώτημα. Εσείς υπήρξατε από τους πρωταγωνιστές εκείνων των εξελίξεων. Μετά τον Αλέξη Τσίπρα είσαστε το νούμερο 2 στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εξακολουθείτε να είσαστε. Υπερβολές. Το λέω εγώ. Ναι, ναι. Μην το σχολιάζετε. Το ερώτημα είναι το εξής. Και εδώ διχάζεται η κοινή γνώμη. Είχατε στο τραπέζι ως στρατηγική επιλογή τη ρήξη με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη και φοβηθήκατε ενδεχόμενο πραξικόπημα, το βάζει στα χείλη του κυρίου Τσίπρα ο κύριος Βαρουφάκης, ή κάτι χειρότερο, τοποθέτηση στα 10 βήματα εκτέλεση στο γουδί, πάλι το βάζει στα χείλη του κυρίου Τσίπρα και ανακρούσατε πρίμνα, ή υπήρχε σαν μια πόρτα κινδύνου σε περίπτωση που το σπίτι έπαιρνε φωτιά να ανοίξετε την πόρτα και να σωθεί η Ελλάδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Τι από τα δύο. Ακούστε να δείτε. Καταρχήν. Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι είχατε την επιλογή ρήξης πάνω στο τραπέζι. Είναι προφανές. Είδατε ότι δεν σας παίρνει και κάνατε πίσω. Λέω. Είναι προφανές το εξής. Πρώτον, ότι ο κύριος Βαρουφάκης έχει μία λατρεία για τη δημοσιότητα και προσπαθεί να προκαλεί και ένα θόρυβο γύρω από το όνομά του, την οποία λατρεία για τη δημοσιότητα. Ο είναι πολιτικό νάρκησο, αλλά δεν τον ξέρατε από τότε. Δεν είμαστε από αυτούς που δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτοκριτική. Λέω, επικοινωνιακά είναι άρτιος. Δεν είμαστε από αυτούς που δυσκολευόμαστε να κάνουμε αυτοκριτική. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό και όλοι οι Υπουργοί. Λοιπόν, άρα δεν. Ίσως γίνεται λίγο αργά, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν γίνεται αργά. Και την πληρώνει η χώρα. Διότι, όχι, διότι όταν τα λάθη αυτά αναγνωρίστηκαν, ξαναπήγαμε στο λαό και είπαμε αυτά καταφέραμε, αυτά δεν καταφέραμε. Αυτά τα λάθη έγιναν, αυτές τις λάθος επιλογές ανθρώπων κάναμε. Να μας κρίνετε. Αυτό είναι έξω από τον πολιτικό ορίζοντα των αντιπάλων μας. Όμως, ο λογαριασμός. Ποιος πληρώνει την Βαρουφακιάδα τώρα. Αυτό όμως τώρα. Τους ακισμούς του κυρίου Βαρουφάκη, ποιος τους πληρώνει. Το αφήγημα περί μεγάλου λογαριασμού της δικής μας διαπραγμάτευσης έχει καταρρεύσει από την καλή. Ο Ρέκλιν είπε 100 δις. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο. Και ο Ρέκλιν δεν είναι. Είναι ένα τυχαίο πρόσωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει. Συνομιλητής του Πρωθυπουργού από, είναι. Έτσι κι αλλιώς. Γιατί δεν του είπατε τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Ρέκλιν. Το είπαμε, δεν παρακολουθούσατε τις δηλώσεις όταν το είπε ο κύριος Ρέκλιν, ούτε του Πρωθυπουργού ούτε του κύριου Τσακαλώτου. Του το είπανε και του το είπανε ευθαρσώς. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι μία. Επιλογή ίσονος να πάμε. Αλλά να πω δεύτερο κάτι. Για να συνεχίσουμε με λίγο Βαρουφάκη ακόμα. Λέω το εξής, ότι η επιλογή του να μιλάμε για ένα success story το οποίο έρχονταν και ανέκοψε η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή μια. Είναι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι και θα έλεγα ότι είναι μια πολιτική επιλογή ίσονος πνευματικής και θεωρητικής προσπάθειας για τους πολιτικούς μας αντιπάλους. Διότι η πρόκληση. Τα νούμερα. Όχι. Τα νούμερα λένε ακριβώς το ανάποδο. Και η πρόκληση για την κεντροδεξιά ή την ακροδεξιά κεντροδεξιά. Που βλέπουμε τελευταία με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Άδωνη να έχουν. Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πρώτη. Έχει προέλευση πολιτική, όλη η οικογένεια. Το ναι, κέντρο, ναι, αλλά έχει κάνει και επιλογές. Να μου επιτρέψετε. Σε άλλα μπορείτε να του κάνετε κριτική. Να μου επιτρέψετε να πω για τον κύριο Μητσοτάκη το εξής. Ότι ο κύριος Σαμαράς έκανε μία επιλογή και έφερε τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του λαός στη Νέα Δημοκρατία και τα έβαλε στην προθήκη για να τα βλέπει ο κόσμος και να ψωνίζει ακροδεξιά ιδεολογία. Ο κύριος Μητσοτάκης τα μετέφερε και στη διοίκηση.
ο ένας κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο άλλος αντιπρόεδρος του κόμματος. Και αυτές είναι οι επιλογές που καταγράφονται. Και έχουν κάνει την αυτοκριτική τους για το παρελθόν. Πήγαινα να πω όμως το εξής. Όχι, δεν ζούμε σε αυτή τη σφαίρα. Με συγχωρείτε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Προχθές ο κύριος Βορύδης είπε ότι η αριστερά είναι εχθρός της ελευθερίας. Αυτή η ρίση είναι εκτός της συμφωνίας κυρίων των δύο μεγάλων παρατάξεων. Η ευρωπαϊκή αριστερά δεν είναι εχθρός της ελευθερίας. Αλλά σε κάποιες χώρες που η αριστερά με την εκδοχή του παλαιού κομμουνιστικού μπλοκ επικράτησε, επέβαλε μονοκομματικό καθεστώς και ολοκληρωτισμό. Εντάξει, είμαστε 30 χρόνια. Εκατομμύρια θύματα. Είμαστε 30 χρόνια μετά την κατάρρευση του Ανατολικού δηλαδή, Μπλοκ. Ο σταλινισμός δεν είναι παράγωγο κοινωνικό και πολιτικό της δεξιάς ή της αριστεράς. Μπορώ να πω κάτι. Η δεξιά παρήγαγε άλλες τερατογενέσεις. Έτσι, να πω κάτι. Τον Πινοσέτ, για παράδειγμα. Τον Πινοσέτ. Μπράβο. Αυτός φεύγει από τη συζήτηση, δεν τον αναφέρουμε. Όχι, εγώ τα βάζω όλα. Λοιπόν, εγώ κάνω κριτική και από τη μία και από την άλλη πλευρά και το ξέρετε. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου η ευρωπαϊκή αριστερά δείχνει ότι έχει αρχίσει και βρίσκει ένα βηματισμό με συμπαγή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, προτεραιότητες πολιτικής που τη φέρνουν κοντά και με την οικογένεια της Σοσιαλδημοκρατίας και με την οικογένεια των Πρασίνων. Και από την άλλη, η ευρωπαϊκή δεξιά χρεώνεται πρώτον πολιτικές επιλογές, οι οποίες κάνουν τον κόσμο. Μην μας κόψουν το διάλειμμα, γιατί είναι σημαντικά. Μην μας κόψουν, να το πω. Είναι σημαντικά που θέλω να κουβεντιάσουμε. Κάνουν πολιτικές επιλογές, οι οποίες αποστρέφουν τον κόσμο από την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης πρώτον, και δεύτερον, απειλούν να την τεμαχίσουν. Τι κάνανε οι Βρετανοί τόριδες, τι κάνουν οι κύριοι της Πολωνίας, οι οποίοι προέρχονται από αυτή την οικογένεια. Θα σας πει κάποιος ότι οι κύριοι της Πολωνίας και οι κύριοι του κυρίου Όρμπαν στην Ουγγαρία, στα πλαίσια μιας έθνο-λαϊκιστικής νοοτροπίας, κάνουν αυτά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Αυτό θα σας πει κάποιος, αλλά επειδή θέλω να σας ερεθίσω και αυτούς που μας βλέπουν για να τα πούμε αμέσως μετά, τα διαφημιστικά μηνύματα, επανερχόμαστε, είμαστε σε βαθιά νερά, θα προσπαθήσουμε να τα πούμε όλα με τη σκληρή εκδοχή τους και τη σκληρή διατύπωσή τους σε λίγο, κυρίες και κύριοι. Την Κυριακή 30 Ιουλίου με την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Τα νέα πρόσωπα στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας. Πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλιεύει υποψηφίους για να φτιάξει τη δική του κοινοβουλευτική ομάδα. Οι κόντρες παλιών και νέων για μια θέση υποψήφιου βουλευτή. Αυτή την Κυριακή μη χάσετε την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Προφήτη Μπασικάτσι, να παίξω ακριβές σκορ 3-0. Τα γκολ θα πέφτουνε βροχή. Αλλά δεν θα βρέξει, είπαν. Δεν υπάρχει σίγουρη πρόβλεψη, αλλά υπάρχει σίγουρη επιλογή. Safebet.gr. Γιατί παίζει ρόλο και η ασφάλεια. Kontranews.gr. Όλες οι ειδήσεις στο κινητό, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Kontranews.gr. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τα σπορ, τον πολιτισμό και όλο τον κόσμο. Kontranews.gr. Για να μαθαίνετε γρήγορα και υπεύθυνα όσα οι άλλοι σας κρύβουν. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Οι 10 ιστορίες που συγκλώνησαν την Ελλάδα τον 20ο αιώνα. Άγνωστες λεπτομέρειες και σπάνιες φωτογραφίες για τα γεγονότα που συντάραξαν τη χώρα. Μη χάσετε το μοναδικό βιβλίο. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Λαμβ για εμάς είναι. Ο πρώτος καφές της ημέρας. Είναι αυτό που δίνει χρώμα στην καθημερινότητα. Όλες εκείνες οι μικρές και περίεργες σκέψεις που τις είπες με ένα τραγούδι. Είναι τα τρία χ. Χαρά, χαλάρωση και χουχούλιασμα. Είναι αυτά τα ωραία μουσικά ταξίδια που κάνω στο αυτοκίνητο όταν οδηγώ. Λαμβ για μένα είναι τα πάντα και είναι πάντα εκεί. Όλη μου η ζωή. Να μην θες να φύγεις από το σπίτι και όμως να φεύγεις γιατί στο στούντιο σε περιμένουν τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών. Για μένα Λαμβ είναι το πρώτο φιλί ενός νέου έρωτα. Είναι και το πρώτο δάκρυο όμως ενός χωρισμού. Το Love για μένα έχει γεύση. Γεύση που σε ξελογιάζει. Αυτός είναι. Ο Love 97,5. Απόψε στις 12 το βράδυ στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου Κόντρα 24 θα προβληθεί σε επανάληψη η 2ωρη τέτα τέτ συνέντευξη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου.
Απόψεις στον Εμίλιο Λιάτσο και την εκπομπή Κόντρα 24. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Χωράει καμίνο, καλεσμένος Νίκος Παπάς. Κεντρικό πρόσωπο της επικαιρότητας και των πολιτικών εξελίξεων. Κύριε Παπά, να πιάσουμε το δεύτερο μέρος της συζήτησης από εκεί που το αφήσατε πριν. Γενική αξιολόγηση δική μου. Μπορείτε να διαφωνήσετε, ασφαλώς. Γι' αυτό κάνουμε συζήτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από ένα μικρό κομμάτι της αριστεράς, με τις αιμονές του. Θα έλεγα με κάποιες εφηβικού τύπου αριστερές ή αριστερίστικες ιδεοληψίες κάποιων κύκλων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως έχει μετεξελιχθεί αγκαλιάζοντας και ένα κομμάτι του κόσμου του ΠΑΣΟΚ, του παραδοσιακού και όχι μόνο, έχει μετεξελιχθεί ή προσπαθεί να το κάνει σε ένα κόμμα της σοσιαλιστικής αριστεράς. Γιατί δεν προχωρείτε σε αυτή την πορεία μετάβασης να την ολοκληρώσετε? Γιατί, όπως λένε οι νεότεροι, έχετε κολλήματα, παλαιοαριστερά κολλήματα? Και εξηγούμε. Καλά, τα μνημόνια είναι μνημόνια. Συμβιβάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε αυταπάτες, είπε ψέματα, το λέει και ο Πρωθυπουργός. Όχι, δεν είπε ψέματα. Όχι, το λέει, εδώ το έχω. Όχι, εδώ, έχω το απόσπασμα. Τι, εδώ. Ότι είπε λέει, ψέματα. Αν βρείτε κάποιον στο δρόμο, εδώ το ναι. Λέει, εδώ, να το. Ναι. Εάν βγει στο δρόμο και ρωτήσεις για αυτή την κυβέρνηση, πολλοί θα μπορούσαν να πούν ότι είμαστε ψεύτες. Αλλά κανείς δεν θα πει ότι δεν είμαστε διεθαρμένοι ή ανέντιμοι. Είπε, είπαμε ψέματα. Το χέρι μας στο δοχείο. Τώρα μην το κάνετε και εσείς fake news. Από πού είναι το απόκομμα? Guardian. Όχι, το απόκομμα. Όχι, Guardian είναι. Το απόκομμα το έχω κόψει από την Καθημερινή. Α, εντάξει. Δεν κακό. Δεν κακό. Όχι, λέω από πού είναι. Έχει σημασία. Καμιά φορά. Λοιπόν, ότι η κυβέρνηση άλλα είπε προεκλογικά και άλλα έκανε μετεκλογικά, αυτό δεν το αρνείται κανείς. Ο Πρωθυπουργός λέει: είχαμε αυταπάτες, δεν είχαμε εμπειρία, συγκρουστήκαμε, κάναμε, κάποιοι παρεμβήκαμε. Μα μιλάτε γιατί. Όχι, κάτσε, μισό λεπτό τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Αφήστε, όχι, αφήστε όχι, να πάω όμως εκεί που πρέπει να πάω. Ναι, αλλά να μην τα αφήνουμε έτσι να στο αφήνουμε. Fly. Λοιπόν, είπαμε, τον Γενάρη ζητήσαμε μία εντολή διαπραγμάτευσης. Ναι. Φτάσαμε τη διαπραγμάτευση μέχρι εκεί που πήγαινε. Ό,τι καταφέραμε και ό,τι δεν καταφέραμε, το φέραμε ενώπιον του λαού. Συνεπώς, δεν στέκει δεν η κατηγορία. Όμως. Όχι, αυτά δεν που είπατε είπαμε... στο λαό ότι θα ξανακόψετε συντάξεις. Όχι. Με συγχωρείτε. Θα ξανακόψετε εισοδήματα πακέτο, με τη μείωση του στο αφορολόγητο. Το πακέτο των μέτρων ήταν. Το πακέτο των μέτρων ήταν καθαρό και πήγαμε με αυτό ενώπιον του λαού, κύριε Παναγιώτοπουλο. Και αυτό είναι που δεν αντέχουν πάντως οι πολιτικοί μας. Το Σεπτέμβριο ο λαός αντίπαλοι. Δεν ήξερε ότι θα ψηφίσετε νέες περικοπές σε συντάξεις, νέες περικοπές σε εισοδήματα. Ο θα γίνει φτωχότερος. Ο λαός μας ήξερε ότι θα υπάρχει. Θα προλεταριοποιήσετε και θα φτωχοποιήσετε τη μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα. Δεν τα ξέρει αυτά. Ήξερε ο λαός μας ότι θα γίνει εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ από το ασφαλιστικό σύστημα. Ήτανε προφανές αυτό και κυρίως. Και κυρίως, επιτρέψτε μου να σας πω, ο λαός μας ήξερε ότι θα δώσουμε τη μάχη για να μείνουμε στο συμφωνημένο δημοσιονομικό λέτε, πλαίσιο. Λέτε λοιπόν, η κυβέρνηση δεν είπε ποτέ ψέματα. Όχι. Το λέτε. Λέω, καταρχήν ψέματα δεν είπαμε. Εγώ θέλω να σας προστατεύσω είχαμε, για αυτό το Είχαμε προσδοκίες. Είπε τα ψέματα της η κυβέρνηση. Μην καθίσουμε σε αυτά. Σας παρακαλώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λέω, είχαμε προσδοκίες οι οποίες δεν ευωδόθηκαν. Η θεμελιώδης διαφορά είναι ότι για ό,τι καταφέραμε και για ό,τι δεν καταφέραμε, ξαναρωτήσαμε το λαό. Αυτή είναι η θεμελιώδη διαφορά. Δεν πήραμε εντολή επαναδιαπραγμάτευσης για να φέρουμε τον ένφια. Από το 2015 μέχρι σήμερα δεν είχαν τεθεί όχι. Πρώτων εκλογών του Σεπτεμβρίου υπόψη του ψηφοφόρου. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτό που δεν άλλα υπήρχε είχαν υποθεί τότε, άλλα έγιναν μετά. Το μόνο που δεν υπήρχε ήταν το πακέτο μέτρων και αντίμετρων που αφορά το 2019. Μην χάσουμε το χρόνο. Γιατί βρισκόμαστε σε έναν ωραίο δρόμο συζήτηση. Μάλιστα. Και τον ξαναβρίσκω. Πάμε. Τα μνημόνια είναι μνημόνια. Και σας υποχρεώνουν να ακολουθήσετε μια πολιτική που, όπως λέτε, δεν θέλατε να το κάνετε. Η αντιπολίτευση λέει ότι το κάνετε για να κρατήσετε τις υπουργικές καρέκλες. Ας το αφήσουμε αυτό. Επί της ουσίας τώρα. Τι σας εμποδίζει, υπάρχει κανένα μνημόνιο που σας εμποδίζει να προφυλάξετε τους ανθρώπους του μεροκάματου που μπαίνουν στο τρόλεϊ από την πλατεία Αμερικής και την Κολιάτσου για να πάνε στην Ομόνια να βγάλουν το μεροκάματο και έρχονται τα παιδιά, πολλά από τα οποία είναι παιδιά των βορείων προαστίων, από τα εξάρχεια και καίνε τα τρόλεϊ και τα σπάνε, είναι το μνημόνιο που σας εμποδίζει να περιφρουρήσετε τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια του πολίτη,
μας. Την καθημερινότητα. Λοιπόν, καταρχήν η εικόνα είναι μια εικόνα από την οποία λείπουν μεγάλης κλίμακας επεισόδια. Μια εικόνα στην οποία έχουμε... μεγάλης κλίμακας. Βεβαίως. Κάθε μεγάλης βράδυ και είδα την Αθήνα. Όχι δα. Αυτό είναι μια εικόνα... Ξέρετε τι εντύπωση στραβή. Υπάρχει. Η εντύπωση ότι που δίνεται εξετάσεις στο 0,5%. Όχι. Μα, ενός αριστερίστικου μικροεαυτού του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν το κάναμε αυτό... Αυτή εάν η εικόνα το κάναμε υπάρχει. Αυτό, δεν θα μας ένοιαζε... Ότι να... τους χαϊδεύεται αυτή η εικόνα. Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω είναι μια δεξιάς απόλυξης ανάγνωση. Να τις βάλουμε και αυτή στο τραπέζι. Της πραγματικότητας, η οποία δεν ισχύει. Και δεν ισχύει, διότι σας εξηγώ, εάν δείτε και τα νούμερα που ανακοινώνει η αστυνομία για την πορεία και της εγκληματικότητας στο σύνολο των περιστατικών είναι απολύτως θετική και κυρίως. Τι λένε οι Αγγλοσάξονες. Και κυρίως. Πώς να ψεύδεσαι με τη στατιστική. Έχετε πραγματικά. Έχετε σπουδάσει εκεί. Ναι, αλλά σταματήστε να με διακόπτετε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, λέω ότι μόνο και τις στατιστικές να δει κανείς θα δει την πτωτική πορεία των συμβάντων ανακατηγορία και κυρίως θα δει ότι δεν υπάρχουν τη μεγάλη κλίμακα στα επεισόδια τα οποία ήταν τετριμένα. Κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση, μεγάλης κλίμακας επεισόδια. Εγώ στην καθημερινότητά μας. Εντάξει, εντάξει. Στην νομίζω υπάρχουν μας. Στην τηλεοπτική καθημερινότητα, διωγγώνονται σκοπίμως. Έχετε θητεύσει υπεύθυνος τύπου κόμματος. Και υπεύθυνος τύπου και εκπρόσωπος. Λοιπόν, γνωρίζετε λοιπόν πώς μπορεί, ας πούμε, μια καταστροφή στην ΚΟ, η οποία αφορούσε λίγα κάποια κτίρια και το λιμάνι, να παρουσιάζεται, για παράδειγμα, ως βιβλική. Ενώ υπήρχε από εκεί. Έχουν γίνει και αυτά, εγώ δεν το αρνούμαι. Έχουν γίνει και αυτά. Να σας πω τώρα. Αλλά μην μου λέτε τώρα ότι διωγγώνονται αυτά που γίνονται απ' εξάρχεια. Βεβαίως, απολύτως. Απολύτως και θα Ερμού ήταν εικόνα αυτό που έγινε στην Ερμού. Και ποιο, ότι στην Ερμού. Κατεβήκαν τα καλώπεδα και τα σπάσανε. Όχι. Λόγω της Συριάνας. Δεν συνέβη αυτό, υπήρξε ένα. Και αν θέλετε να συζητήσουμε την υπόθεση της Συριάνας, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι εικόνα του κέντρου της Αθήνας. Η εικόνα του κέντρου της Αθήνας εκτελώντας πολιτικές εντολές. Είναι δραματικά βελτιωμένη σε σχέση με την πρωτορία. Αυτό που είδαμε να σπάνε την Ερμού με τα αργιοπολές. Ήταν περιορισμένες ζημιές, αποτιμήθηκαν 150.000 ευρώ από το εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο, αποκαταστάθηκαν λοιπόν και αποζημιωθήκαν. Οι περισσότεροι δεν είναι παιδιά της εργατικής τάξης, ούτε των μεροκάματων. Τώρα όμως δεν καταλαβαίνω. Είναι παιδιά των βορείων προαστήρων που κάνουν επαναστατική γυμναστική. Τι θέλουμε να αποδείξουμε με αυτό τώρα. Και διαπαιδαγωγούνται σε καταστάσεις περίεργες που θα τις βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Εντάξει, σύμφωνοι. Όπως υπάρχουν και παιδιά της φτωχής και κατώτερης τάξης που ασπάζονται ακροδεξιές ιδέες. Η ουσία είναι ότι με τη βία. Μιλάω για τις αιμονές. Η ουσία είναι. Η δεξιά έχει αιμονές να απολύσει κάποτε. Η ουσία είναι. Εσείς έχετε αιμονές να χαϊδέψετε το περιθώριο αυτό. Το αριστερίστικο περιθώριο. Αυτά που λέτε τώρα. Αυτή είναι. Όχι, δεν είναι. Αυτή είναι μια δεξιά απόλυξη, ας πούμε, και ένα δεξιό συμπέρασμα το οποίο δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Διότι η αριστερά τη βία την έχει πληρώσει. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε ένα κόμμα το οποίο και στις διαδηλώσεις ήταν και παντού ήταν. Και αυτές οι διαδηλώσεις σπάγανε. Οι διαδηλώσεις είναι σπάγανε, μέσα στο Σύνταγμα. Ναι, αλλά αυτές οι διαδηλώσεις σπάγανε διότι κάποιες μειοψηφίες. Δεν σπάνε οι διαδηλώσεις ποτέ. Επιτρέψτε μου. Σπάγανε οι διαδηλώσεις επειδή κάποιες μειοψηφίες επιλέγανε να ξεκινήσουν να κάνουν πράξεις βίας και αυτό κλιμάκωνε τη βία και διαλύονταν συγκεντρώσεις. Αυτό το πράγμα το έχει πληρώσει η αριστερά. Ο κουκουλοφόροι δεν είναι ο τίμιος Έλληνας που διαδηλώνει. Λοιπόν, άλλα παιχνίδια παίζουν και τους ξέρετε. Λοιπόν, λέω, αυτό το λέω για να σας πω ακριβώς ότι δεν έχει κανένα άγχος όχι να υπερασπιστεί ούτε να ανεχτείτε τις πρακτικές δική μας παράταξη. Γιατί το κάνετε όμως. Μα το κάνουμε και το κάνουμε και αποτελεσματικά. Αυτή η μετάβαση στη σοσιαλδημοκρατία. Λέω ότι να ολοκληρωθεί επιτέλους. Το κάνουμε και το κάνουμε αποτελεσματικά. Και κανείς δεν λέει ότι η ασφάλεια είναι έξω από τη δική μας ατζέντα. Ίσα-ίσα. Εδώ θέλω, αυτό θέλω να θέσω. Και θέλω να σας πω ότι ένα πρόσφατο παράδειγμα της καμπάνιας του Τζέρεμι Κόρμπιν στην Βρετανία, ο οποίος ακριβώς απέναντι στο κύμα περικοπών. Το οποίο ζήτησε να προσληφθούν 20.000 αστυνομικοί προς τιμή του Κόρμπιν. Οι οποίοι όμως θα είναι δίπλα στον πολίτη για να τον προστατεύουν. Γιατί όχι. Και όχι μόνο αυτό, θα σας έλεγα για το εξής. Επειδή ήταν μια καμπάνια η οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διότι παρήγαγε και το πολιτικό και το εκλογικό αποτέλεσμα. Είχε σε διάφορα βίντεο, χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τρόπο πολύ αποτελεσματικό, στρατιώτες και απόστρατος. Επειδή κατηγορούνταν λοιπόν το εργατικό κόμμα εκεί ότι είναι περίπου απάτριδες επειδή δεν στήριζαν κάποιες πολεμικές επιλογές κατά το παρελθόν, βγαίνουν στρατιώτες αυτοί και λέγανε, ότι το καλύτερο πράγμα που έχετε να κάνετε με το στρατό είναι να αντιτίθεστε σε άχρηστες επεμβάσεις. Μιλήσαμε για αστυνομία και λίγο για στρατό παρεπιπτόντος, για τη δικαιοσύνη δεν μιλήσαμε. Μάλιστα. Βλέπουμε λοιπόν τα ηγετικά στελέχη, ορισμένα από τα ηγετικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
να επιτίθενται ανοιχτά εναντίον της δικαιοσύνης. Και είδαμε την ολομέλεια των δικαιωρικών συλλόγων της χώρας να καταγγέλει την κυβέρνηση, οι κορυφαίοι επιστημονικοί σύλλογοι στο νομικό κόσμο της χώρας, περίπου για θεσμική εκτροπή. Ενώ είδαμε έναν ανώτατο δικαστή που έχει και τα πρεσβεία, είναι ο πρεσβύτερος, ο αρχαιότερος, τον κύριο Νίκο Σακελαρίου, που η δική σας κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, επέλεξε για αυτή την ανωτάτη θέση στη δικαιοσύνη, να βγαίνει επίσης και να καταγγέλει την κυβέρνηση, στελέχη της κυβέρνησης, για απαράδεκτες παρεμβάσεις και απαράδεκτες επιθέσεις. Λοιπόν, γιατί αυτό το μέτωπο? Θα πω δύο πράγματα. Χρειάζεται εχθρούς η κυβέρνηση. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος και σαφής. Πρώτον, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν θα είναι ποτέ εκτός δημόσιας κριτικής. Δύο παραδείγματα. Η απόφαση που λέει ότι το να μην πληρώνεται ένας μισθωτός δεν αποτελεί δυσμενή εξέλιξη, δυσμενή αλλαγή της σύμβασης εργασίας του, είναι μια απόφαση η οποία παράγει ένα άδικο κοινωνικό αποτέλεσμα. Δεύτερον. Δεν είπε αυτό. Όχι, όχι, επιτρέψτε μου. Δεν είναι... Πρέπει να ολοκληρώσω όμως. Μία απάντηση να την ολοκληρώσω. Δεύτερον, νομίζω ότι ένας έτσι λίγο πιο πονηρεμένος παρατηρητής των γεγονότων ενδεχομένως να υποθέσει ότι η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης έχει να κάνει με τις επιλογές της κυβέρνησης που λένε οι δικηγόροι θα χρησιμοποιούν POS. Και αυτό τελείωσε. Από αύριο όλοι οι δικαστές ναι, θα καταθέτουν και αυτοί υποφαινέσχες. Ένας, και αυτό λύνεται. Ένας, ναι, και αλλά αυτό τώρα λύνεται. Βλέπω ότι υπήρξαν το δικαίωμα να ασκήσουν ένδικα μέσα. Τα πάντα έχουν δικαίωμα, αλλά εδώ πρέπει να είμαστε συνοημένοι ότι η Ελλάδα στην οποία οι δικηγόροι δεν δέχονται να πληρώνονται ηλεκτρονικά, οι γιατροί δεν δέχονται να πληρώνονται ηλεκτρονικά και οι δικαστές να μην καταθέτουν πόθεν έσχεση, είναι η Ελλάδα του παρελθόντος. Λέτε ότι αντιδρούν οι δικαστές για το πόθεν έσχεση. Λέω ότι μια τέτοια υπόθεση. Αυτό τους μειώνει. Λέω πραγματικά. Τους μειώνει αυτό που λέτε. Προσέξτε όμως. Λέω ότι μια τέτοια υπόθεση εργασίας δεν είναι εύκολα διαψεύσιμη από τα γεγονότα. Και πώς? Αυτό που λέω είναι ακριβές. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν βγαίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου Επικρατείας, μιλάει για την ανάγκη διάκρισης των εξουσιών και σεβασμού της διάκρισης των εξουσιών, διασφαλίζεται από το Σύνταγμα και αν θέλετε είναι ο ακρογωνίος λίθος απολύτως κάθε ευρωπαϊκού δημοκρατικού πολιτεύματος. Βεβαίως. Υπονοεί σαφώς ότι αυτή τη διάκριση δεν τη σέβεται η κυβέρνηση. Αυτό σας λένε είπα, και οι ενώσεις των δικαστών. Σας είπα, σας είπα, όχι, οι ενώσεις των δικαστών. Και προσπαθεί να υποτάξει τη δικαστική εξουσία και τη δικαστική αρμοδιότητα σε κυβερνητικές επιδιώξεις. Θα πάμε και σε αυτό. Πάμε τώρα στην Ένωση των Δικαστών, διότι έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία απεδείχθη λίγες ώρες μετά ότι δεν είχε συζητηθεί και βγήκανε μέλη. Βγήκανε πέντε μέλη, σας λέω και το νούμερο. Βγήκανε λοιπόν τα μέλη και είπαν ποιος την έγραψε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, γιατί δεν τη συζητήσαμε. Και αυτή την ανακοίνωση είχε σπεύσει η Νέα Δημοκρατία να τη χαρακτηρίσει ιστορική. Και αποδείχθηκε ότι κάποιοι έχουν κάνει επιλογές οι οποίες καταρακώνουν το μέλλον αυτή, το πλειοψηφία αποφαίνονται τα συλλογικά σώματα. Λέω, ναι, όταν συζητούν. Η πλειοψηφία όμως κατέληξε. Τώρα διαβάσατε τι έλεγε η ανακοίνωση. Μην πάμε στα μικρά, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα σας εξηγώ ποια είναι. Ο κύριος Πολάκης τώρα δεν πρέπει κάποιος να του βάλει ένα φραγμό. Βγαίνει και περνάει καθημερινά γενναίες 14 δικαστές. Λοιπόν, έχει ο καθένας τον τρόπο του να εκφράζεται. Άλλος εκφράζεται έτσι, άλλος εκφράζεται αλλιώς. Το πολιτικό του θέματος είναι αυτό. Το πολιτικό του θέματος, λέω. Θα το τραβήξετε λοιπόν κι άλλο αυτό. Όχι, δεν έχουμε λόγο να τραβήξουμε τίποτα, όπως δεν έχουμε και λόγο να τραβήξουμε τίποτα πίσω. Δηλαδή, αν κάποιος περιμένει ότι αυτή η κυβέρνηση θα πιεστεί και θα πάρει πίσω τη ρύθμιση και την υποχρεωτικότητα υποβολής πόθεν έσχεσης για τους δικαστικούς, λαθεύει κατά τη γνώμη μου. Το να σέβεται η κυβέρνηση το δικαστικό σώμα και να μην επιτίθεται. Σας θυμίζω ότι μία εφημερίδα με την παράδοση της Αυγής σε κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Ναι. Και το λέω εγώ που είμαι δεξιός. Ναι, ναι. Και με αντιστασιακές περγαμηνές στην ιστορική της διαδρομή, έφτασε όμως να επιτεθεί εναντίον ενός κορυφαίου Έλληνα δικαστή του Συμβουλίου Επικρατείας και μάλιστα χρησιμοποιώντας υπηρεμούς για την προσωπική του ζωή. Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω. Μαύρη σελίδα. Νομίζω, όχι, σε μια τόσο σπουδαία εφημερίδα. Νομίζω ότι οι μαύρες σελίδες, αν ανατρέξετε και σε πολλά βίντεο. Και πολλοί είδαν κομματικό δάκτυλο από πίσω. Αν ανατρέξετε αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, θα δείτε πάρα πολλά βίντεο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιτίθενται και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και σε άλλους δικαστικούς, επειδή δεν το έκαναν κακώς. Αν το έκαναν κακώς, αλλά οι επιθέσεις λέω από οπουδήποτε και από εδώ. Ναι, μουρλούς στους δικαστικούς του ΣΤΕ δεν τους έχει πει κανένας.
Τους έχει πει ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Εάν το είπε, κακώς το είπε. Σας ναι. το λέω εγώ δημόσια. Επανειλημμένα κιόλας. Σας το λέω δημόσια. Εδώ πρέπει να σταματήσουμε. Αλλά τώρα λοιπόν, μιλάμε για την κυβέρνηση. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε υποκριτικοί, να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι κανόνες του παιχνιδιού, να υπάρχει η διάκριση των εξουσιών. Άλλο τον κύριο Σακελαρίου είχε άδικο. Να υπάρχει. Ναι, όποιος μιλάει για παρεμβάσεις της κυβέρνησης στη δικαιοσύνη, βεβαίως έχει άδικο, διότι εάν ανατρέξει κανείς προς τα πίσω, θα δυσκολευτεί νομίζω να βρει αποφάσεις της δικαιοσύνης οι οποίες ας πούμε διευκόλυναν την κυβέρνηση στα πολιτικά της προτάγματα και τις πολιτικές της προτεραιότητας. Έτσι. Αυτή είναι η λέτε λοιπόν ότι ό,τι υπόθηκε κατά της δικαιοσύνης ορθώς υπόθηκε. Λέω ότι ουδής δεν έκανε πρέπει κάποιο λάθος ή δεν υπερέβαλε η κυβέρνηση. Ουδής πρέπει να αναμένει ότι οι δικαστικές αποφάσεις θα είναι έξω από τη σφαίρα της δημόσιας κριτικής. Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό και δεν θα γίνει τώρα. Και βεβαίως εξηγώ και επαναλαμβάνω. Η υπόθεση άλλο εργασίας, δημόσια κριτική, άλλο πολεμική, λέω, κύριε Υπουργέ. Ότι η υπόθεση εργασίας, άλλο εξουθένωση πολιτική του δικαστικού σώματος. Έτσι κι αλλιώς πρέπει να πέσουν οι τόνοι. Του δικαστικού κόσμου. Ακούστε με. Όχι, πρέπει είναι, να πέσουν οι τόνοι, το λέτε αυτό. Πρέπει το να πέσουν, βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Πάντα. Είναι νομίζω και εκατέρωθεν. Εδώ μιλάμε για επίθεση εξουθένωσης των δικαστών τώρα, και απονομιμοποίησης του θεσμού της απονομής δικαιοσύνης. Εσείς δεν αποδοκιμάζετε τη δήλωση που έλεγε ότι θα γίνουμε Τουρκία και Πολωνία. Με την Τουρκία να έχει 5.000 δικαστικούς να εξοβελίζονται και την Πολωνία να απαγορεύει την ελευθερία του τύπου. Την καταδικάζετε ή δεν την καταδικάζετε, κύριε Παναγιώτο. Λέτε την ανακοίνωση της ενώσεως δικαστών. Η οποία προφανώς ήρθε και υπονομεύθηκε, ας πούμε, και αμφισβητήθηκε από τους. Προδιέγραψε ίσως μια πορεία που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση αν δεν ανακοπεί. Και χαίρομαι που λέτε να πέσουν οι τόνοι. Νομίζω ότι φλερτάρετε με υποθέσεις εργασίας οι οποίες μόνο στα μυαλά ακραίων δεξιών μπορεί να υπάρχουν και όχι. Δεν θέλω να τελειώσουμε τη συνέντευξη χωρίς να ξέρετε το κόκκινο πώς έμεινε. Από την αιμονή μου στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής από τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι η κεντροδεξιά στην Ελλάδα, η καραμαλική κεντροδεξιά, πρέπει να είναι πιο τολμηρή σε θέματα κοινωνικής πολιτικής από την αριστερά. Να υπερβαίνει κατά πολύ την αριστερά. Λοιπόν, νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το θέμα της τηλεοπτικής διαφήμισης. Τι λέει η αντιπολίτευση? Ότι ο Νίκος Παπάς έχει αδυναμία τα καλοκαίρια να επιχειρεί με καθεστωτική νοοτροπία να ελέγξει την ενημέρωση και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Και τι κάνει? Απέτυχε να το κάνει με τις άδειες και τώρα το επαναφέρει με τον έλεγχο της τηλεοπτικής διαφήμισης, δηλαδή προσπαθώντας να ελέγξει και να κατευθύνει τα έσοδα που πάνε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, τι απαντάτε? Απαντάω ότι δεν... Γιατί έπρεπε εσείς να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία? Να σας πω, καταρχήν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα από τον τρόπο με τον οποίο προτείνουμε και τον οποίο φαίνεται, επειδή τρέχει αυτές τις μέρες και η συζήτηση στο Βουλή και στις Επιτροπές, φαίνεται ότι γίνεται ευρέως κατανοητό ότι κάτι πρέπει να γίνει, διότι έχετε υπηρετήσει και εσείς τον κλάδο της ενημέρωσης και γνωρίζετε ότι ο τρόπος διανομής της διαφήμισης και η ροή του χρήματος έχει κάποιες γκρίζες ζώνες. Τις οποίες γκρίζες ζώνες δεν έχουν κανένα όφελος ούτε η ιδιωτική τηλεοπτική σταθμή, ούτε η πολιτεία να τις αφήσει μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να είναι διαφορετικά αυτό. Βεβαίως. Και θα πρέπει συζητήσουμε... να μπει στη μέση στο κράτος. Πρέπει, θα μπορούσε... Στην ελευθερία των το συναλλαγών κράτος, σε μια ελεύθερη οικονομία. Υπάρχουν συναλλαγές. Γιατί μεταξύ ιδιωτών είναι βεβαίως αυτό. Και πώς μπαίνει το κράτος στη μέση? Ακούστε με λίγο. Οι συναλλαγές αυτές αφορούν πόρους οι οποίοι δημιουργούνται από την εκμετάλλευση του σπάνιου πόρου που λέγεται φάσμα και συχνότητας. Συνεπώς το κράτος κατά το 15, άρθρο 15 παράγραφος 2 είναι δημόσιο αγαθό και επιβάλλεται. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα απολύτως διαφανές, το οποίο να είναι υπό την αιγίδα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο να εκαθαρίζει όλες τις συναλλαγές οι οποίες θα γίνονται πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι μια πάρα πολύ απλή ιδέα. Είναι ιδέα η οποία προχωράει και σε άλλες χώρες του κόσμου. Πολλά μεγάλα σας κανάλια. Σας κατηγορούν ότι είναι καθεστωτικής φύσεως. Όχι, δεν είναι. Ακούστηκε μάλιστα και έκφραση υπουργός προπαγάνδας. Εντάξει, αυτά τώρα είναι. Νομίζω, ακούγεται κάθε, ακούγεται κάθε φορά που λένε το όνομά μου. Δεν θέλω να το σχολιάσω, δεν έχει σημασία. Διότι αποδεικνύει και μια παινία επιχειρημάτων. Αν παρακολουθούσατε τη συζήτηση στις επιτροπές εχθές, θα καταλαβαίνατε. Ήταν και ποιοτική και μάλιστα χτίστηκαν και γέφυρες. Και σε υψηλούς τόνους. Όχι, μιλάτε εσείς για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Είχα μια αντιπαράθεση με τον κύριο Τραγάκη. Στην Επιτροπή της Βουλής που συζητάγαμε το νομοσχέδιο, πρέπει να σας πω ότι έγιναν βήματα εκατέρωθεν, τα οποία μας φέρνουν σε μια θέση αισιοδοξίας ότι θα καταλήξουμε σε λύσεις οι οποίες θα έχουν ευρύτερη πλειοψηφία, όπως τα καταφέραμε και με τον
νόμο 43-39, το λεγόμενο νόμο Παπά. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό βέβαια. Αλλά πρέπει να σας θυμίσω ότι ο 43-39 ήταν νόμος ο οποίος στην καρδιά του ψηφίστηκε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δηλαδή Ένωση Κεντρώων, Ποτάμι και Πασόκ. Πάντως αυτά που δημιούργησε στη συνέχεια τα ξέρουμε, έτσι, και την κατάληξή του. Προσέξτε, ο νόμος αυτός πρέπει να ομολογήσω το εξής. Κάποιοι τον χαρακτήρισαν πολιτική τα δίκη σας. Ακούστε να δείτε. Ακούστε, δικαστική. Λέω, πολιτική. Όχι, πολιτικά. Πολιτικά, αυτή τη στιγμή δεν λέει κανένας να μην υπάρχουν άδειες, δεν λέει κανένας να μην υπάρχει τίμημα, δεν λέει κανένας, δεν το έχω ακούσει ακόμα, να μην υπάρχουν 400 εργαζόμενοι ένα κανάλι. Και αυτό είναι μια κατάκτηση η οποία υπάρχει επειδή είχαμε μια επαναστατική ιδέα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πάντως δεν βγήκε αυτή η ιστορία. Να εφαρμόσουμε τον νόμο. Δεν βγήκε αυτή η ιστορία. Μην μου λέτε αν βγήκε. Είμαστε ενώπιον νέου διαγωνισμού, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και εντάξει, είναι βέβαιο. Δεν το συζητάμε και αυτό. Το γεγονός ότι και κακώς δεν είχε μπει. Το γεγονός ότι συμφωνείτε και εσείς μαζί μου. Εγώ το λέω μου, δημόσια. Βεβαίως. Και έχετε θητεύσει και, θητεύσει και υπουργός κυβέρνησης, η οποία δεν έκανε κάτι. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, με ποιο τρόπο. Προσπάθησε με άλλο τρόπο να το κάνει. Έχει το Εθνικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι ο Καραμαλής πήγε να βάλει τάξη και τον πολέμησαν. Εντάξει, αυτούς που ονόμασε νταβατζίδες στο παρελθόν. Το τον αποσταθεροποίησαν και τον υπονόμευσαν. Το ξέρουμε και έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας. Υπουργός του ήμουνα. Από το πώς του συμπεριφέρθηκαν του Καραμαλή. Τα έχουμε βγάλει τα συμπεράσματά μας και κινούμαστε και αναλόγως. Αντιμετώπισε συνθήκες αποσταθεροποίησης και από εσωτερικό και από το εξωτερικό. Επειδή λοιπόν τώρα έχει κυλήσει νερό στα βλάκι, είμαστε ενώπιον ενός διαγωνισμού για 7 τηλεοπτικές άδειες, κανένας δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να υπάρξει τίμημα, θα έλεγα σε όλες τις πλευρές να ρίξουν τους τόνους, να αφήσουμε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τη δουλειά της. Είμαστε εμείς έτοιμοι και τη βοηθάμε από την πρώτη στιγμή με την τεχνογνωσία που συσσωρεύσαμε και να περάσουμε σε ένα καθεστώς όπου δεν θα μπορεί ούτε ο Παναγιωτόπουλος ούτε ο Παπάς να σηκώνει το τηλέφωνο. Θα επανέλθουμε στο αντικείμενό σας, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μία κουβέντα μόνο. Ο Βαρουφάκης μετά το Eurogroup στη Ρίγα της Λετωνίας λέει ότι αφού τους μαγνητοφώνησε όλους, έστειλε το στικάκι, το έκανε αντίγραφα και το έστειλε στην ομάδα διαπραγμάτευσης στο Μαξίμου για να λάβουν γνώση του διεθνούς και ευρωπαϊκού περίγυρου κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης που έπρεπε να κάνουν. Άρα, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, γιατί εξακολούθησε να παραμένει στο πόστο του, από τότε έπρεπε να γνωρίσουν ότι τους μαγνητοφωνεί, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Ρωτάω λοιπόν τώρα, επειδή αυτό είναι ποινικό αδίκημα, και το λέω ως δικηγόρος, επειδή αυτό είναι ποινικό αδίκημα, δεν θα έπρεπε να γίνει μια μυρτήρια αναφορά και να κινηθεί η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή για να του πει: Ελάτε, παλικάρι μου, εσύ. Κάνετε ένα λάθος. Τι έκανε τόσο καιρό. Κάνετε ένα λάθος που κάνουμε κι εμείς. Γιατί εμέσως φαίνεται να απειλεί πολιτικά τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τον απειλήσει τον Πρωθυπουργό ο κ. Βαρουφάκης. Αυτό δεν κάνει. Δεν μπορεί να τον απειλήσει. Δεν είναι σε θέση να τον απειλήσει τον Πρωθυπουργό ο κ. Βαρουφάκης. Αλλά νομίζω κάνετε ένα λάθος το οποίο κάναμε κι εμείς κατά τη διάρκεια κυρίως μια περίοδου από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά. Πιστεύετε τον κ. Βαρουφάκη. Αυτό... Μα άσε τη κυβέρνηση πολιτικό. Βεβαίως. Και ήταν την το πρώτη... έλεγε. Και, όχι, και το είχα πει και εγώ. Ότι την πρώτη περίοδο, πραγματικά με τον τρόπο ας πούμε, με τον οποίο εμφανίστηκε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, έκανε γνωστό το ζήτημα της Ελλάδας με έναν τρόπο έτσι πολύ. Βεβαίως μετά οι σιρήνες της δημοσιότητας. Όχι. Και είναι πολιτικό λάθος του Πρωθυπουργού. Οι σιρήνες της δημοσιότητας. Το έχετε καταλάβει κι εσείς. Δεν έχετε καταλάβει. Ναι, αλλά επιμένετε να ξεχνάτε ότι. Τον πληρώσαμε ακριβά το Βαρουφάκη. Ο Πρωθυπουργός όμως ρώτησε ξανά το λαό και για τα σωστά του και για τα λάθη. Και για τα σωστά του παπά και για τα λάθη του. Και για τα σωστά του τσακαλώτου και για τα λάθη. Για τα σωστά και τα λάθη όλων μας. Ξαναρωτήσαμε το λαό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Πάντως δεν μου απαντήσατε και θέλω να κλείσουμε σε αυτό. Είχατε τη ρήξη με την Ευρωζώνη πάνω στο τραπέζι ω σενάριο υπαρκτό. Ή την είχατε απλώς ως έξοδο κινδύνου, αν πιάσει το σπίτι φωτιά, να λοιπόν, μπορέσουμε να βγούμε και να είμαστε ασφαλείς. Εάν υπήρχε ως σοβαρή πολιτική επιλογή και συζητημένη αναλυτικά πάνω στο τραπέζι, θα την κάναμε με το 62% στο χέρι. Αυτοί που λένε ότι είχαμε ένα μήπως σατανικό. Ακούστε με λίγο. Πραξικόπημα, φοβήθηκε γουδί. Πρέπει ο Βαρουφάκης να, τα βάζει στο στόμα του κύριου Τσίπρα. Πρέπει να με αφήσετε να σας πω. Και θα κλείσουμε. Όποιοι λειτουργούν με βάση αυτές τις υποθέσεις εργασίας ξεχνούν ότι εάν ήταν έτσι, τη στιγμή που ο Αλέξης Τσίπρας είχε το 62% και την νίκη στο δημοψήφισμα, θα μπορούσε να κάνει αυτή την επιλογή εάν την είχε. Ο Αλέξης Τσίπρας, και θέλω να σας θυμίσω και να σας παρακαλέσω να ξαναπάτε σε όλες του τις δηλώσεις την εβδομάδα πριν το δημοψήφισμα. Έλεγε, πρέπει να πούμε όχι για να πάρουμε καλύτερη συμφωνία. Αυτή ήτανε.
Ο κόσμος άλλα κατάλαβε για άλλα ψήφισε. Όχι. Μισό λεπτό. Και ο Πρωθυπουργός βγήκε το ίδιο βράδυ και είπε θα κάνει το όχι ναι, γιατί περί αυτού εντάξει. Έκανε το όχι ναι. Αυτή είναι μία. Με περίτεχνο τρόπο ομολογουμένω. Ένα αφήγημα το οποίο έχουν όσοι δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι η αριστερά δεν συμβιβάστηκε με το ρόλο του κομπάρσου στην ελληνική πολιτική ζωή. Η αριστερά ήρθε για να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια, για να κάνει συμμαχίες τέτοιες που θα διασφαλίσουν την αριστερή μακροχρόνια πουλώντας την ψυχή της στο Βερολίνο, όχι, όπως λέει η ΛΑΕ και οι φίλοι μας παλιοί. Αυτό σας λέω. Ο κ. Λαφαζάνης, ο κ. Στρατούλης, ο κ. Λεωτσάκος. Αυτές οι υποθέσεις εργασίας είναι ακριβώς αυτονόητο που δεν μπορούν να συμβιβαστούν με την ιδέα ότι η αριστερά πλέον έχει αναλάβει ευθύνες, διεκδικεί να είναι ιστορικά η παράταξη που θα βγάλει τη χώρα από τη λάσπη της μεταπολίτευσης, από τη λάσπη δηλαδή της μεγάλης βαθιάς κρίσης στην οποία πέσαμε και θα το πετύχει. Νομίζω ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και θα έχουμε την ευκαιρία και έντονη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί ούτως ή άλλως ο Νίκος Παπάς είναι από τους κεντρικούς παίκτες στο πολιτικό παίγνιο σήμερα στη χώρα και διαχειρίζεται και θέματα εξαιρετικής σημασίας και για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, αλλά και για το πεδίο της άσκησης πολιτικής επιρροής. Γεγονόταν μπροστά. Ευχαριστώ για την κουβέντα. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω θα την επαναλάβουμε από το επόμενο φθινόπωρο. Ναι, και θα ήθελα να πω και κάτι, ότι είναι κρίσιμο και χρήσιμο καμιά φορά να αναβαθμίζουμε και το επίπεδο της συζήτησης. Να φύγουμε από το κουτσομπολιό και να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Και να μιλήσουμε για το μέλλον της χώρας με όρους σοβαρούς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, κυρίες και κύριοι.